Γεια σας. Εγώ και η υπέροχη παρέα μου. Σε λίγο μπαίνει και ο Θοδωρή εδώ και σε την κουβέντα και τον καθυστέρησα λίγο. Δεν προλαβαίνω να βάλει τα μικροφωνάκια του. Θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά. Όχι μία, όχι δύο, τρεις ώρες για να μας χορτάσετε. Έτσι, και αν δεν μας χορτάσετε, και αύριο εδώ θα είμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε. Βεβαίως. Δεν μας βλέπεις την γλυκούλια, είμαστε. πολύ. Από κέφι, πώς πάμε. Κέφι, ξεφάντομα. Εσύ δεν μου έχεις πει. Πώς είναι τώρα έτσι που με τη Βέρα συμβιώνατε μαζί. Συμβιώνατε και πριν, αλλά τώρα με τη Βέρα έχει αλλάξει κάτι. Δεν βλέπεις το μαλλί της, Ελένη. Κοίτα εδώ. Συμβίωση με τις ηλεκτρικές συσκευές έχουμε και το πρόβλημα. Μια χαρά, εντάξει, πώς να είναι τώρα, δεν αλλάζει και τίποτα τώρα. Τώρα που στα είπα, έκρυψα στο χέρι με τη Βέρα. Γιατί? Γιατί? Ντροπίτσες. Ντροπίτσες ακούω. Εντάξει, όχι, είμαστε κατάθλιψη τώρα, Ελένη. Τελειώσαν οι γιορτές, τα πανηγύρια, δεν είμαστε καλά τώρα. Είναι τα μεταγαμήλια. Και πού ακόμα. Ναι, τώρα πρέπει να ξεκινήσει. Όχι, Παναγία μου και όχι, Τικολί. Δύο μεταγαμήλια. Καλά περνάτε και στα μεταγαμήλια. Τι γίνεται. Να μα πούνε εδώ οι παντρεμένοι πολλά. Έλα, βάλτε μπρο να κάνετε κανένα παιδάκι και άσε τα τώρα. Μάτα μου, αυτό το είπε. Είναι για του ανθρώπου όπω θέλουν. 150 χρόνια είναι μαζί, Ελένη. Έχουν βαρεθεί ήδη. Δεν είναι τόσο. Πόσο είστε, τρία χρόνια. Πέντε. Α, εντάξει, 150. Πέντε, είναι καλά τα πέντε. Είναι και το τραγούδι. Πέντε χρόνια δικασμένοι μέσα στο γεντή που λέει. Ακόμα, παιδιά, εντάξει, να το σκεφτούμε λίγο. Προλαβαίνουμε. Παιδάκι, μην τους ακούς. Με την ησυχία σας. Ευχαριστώ, Ελένη. Με ένα χώνο, μάλιστα. Εννοείται. Η Κατερίνα το σκέφτηκε όμως. Θέλω λίγο να υμνήσω την απλότητα. Με αφηνείς. Να υμνήσεις την απλότητα. Απλή. Καλά, γιατί το λέω αυτό για το κορίτσι. Κούκλα. Επειδή είπε απλή και όμορφη. Άτιμη, ήρθε η ώρα να σε διαλύσω. Δεν βλέπεις. Κούκου. Καλά με την Κατερίνα. Κατερίνα κι εσύ. Θα τη διαλύσω. Γιατί, παιδάκι μου. Έχεις μένος. Ανοίγω προχτές δέστε τους. Και πέφτω πάνω. Τι είπανε. Και ακούω την ατάκα από την καινούργια που πήγε να με στείλει για δεύτερη κύλια φιένα. Κόντεψα να λιποτιμήσω. Η οποία λέει, α, το πλήτη ζαρίφη. Αλλά υπερβολή στο βάψιμο. Ποιο νόημα έχω υπερβολή στο βάψιμο. Που σταμάτησα απ' έξω το τριαξονικό και φέρνει την ταμιτζάνα το make-up. Εμένα μου λέει στο make-up. Είσαι υπερβολική. Έλα, θα την στεναχωρέσεις τώρα. Είπε έτσι, Κατερίνα. Υπερβολή. Α, έχει πει κι άλλες. Η εκπομπή είναι χιουμοριστική. Χιουμοριστική το και εγώ θα πω χιουμοριστικά. Το όπλο. Η δικιά τους είναι. Η δικιά τι γλυκιά μου! Και μαθαίνω ότι στεναχωριέται. Θα κλάψει σήμερα, Μωριάτη μου. Θα κλάψει. Θέλω, διότι. Και δεν λέει μόνο αυτό. Τύπου, καλέ, τι είπε αυτό ο Άντζικο. Και χτυπάει πάνω σε μένα. Κορίτσι μου γλυκό. Έλα, ρε, εσύ. Όχι, κουκλάκι. Να σε διαλύσω, Μωριάτη. Όχι. Είσαι άντρα. Πού την βρήκε, για να την δω κι εγώ. Πήγαινε σε παρακάτω. Θα αλλάξει σελίδα. Τι θα χαθεί, θα αλλάξει σελίδα. Ωραίο κοριτσάκι όμω που είναι. Ωραίο κοριτσάκι. Και αυτό θα την βρει το κακό. Και πάντα με ένα καλό λόγο. Είναι, έτσι. Με ένα καλό λόγο. Πάντα στους διαδρόμους και ένα φιλί και μια γαλιά ζεστή.